Η αλήθεια είναι ότι εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου, παρόλο που έχουμε ήδη συνεργαστεί και με τους απογραφείς, έχουμε ενημερώσει τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ζητώντας τη συνδρομή τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα τη διαδικασία της απογραφής. Και αυτό που εμένουμε εμείς και που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για το Δήμο Σιτίας, διότι να φανταστείτε ότι στην προηγούμενη απογραφή για λιγότερα από 300 άτομα θα μπορούσαμε να έχουμε αλλάξει πληθυσμιακή κλίμακα, να το πω κατά κάποιο τρόπο, να έχουμε περάσει το φράγμα των 20.000 κατοίκων, που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί άλλες δυνατότητες και άλλες προοπτικές για το Δήμο Σιτίας ό,τι έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις που έρχονται από τα διάφορα υπουργεία. Θεωρώ λοιπόν ότι με λίγη καλή προσπάθεια από όλους μας θα μπορέσουμε να περάσουμε το φράγμα των 20.000 κατοίκων για να έχουμε τη δυνατότητα, που σας είπα, διαφορετικής αντιμετώπισης από τις κρατικές υπηρεσίες. Γι' αυτό, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου που σας έχουμε δώσει, γράφουμε στο τέλος ότι καλούμε ότι όλοι όσοι είστε δημότες, κάτοικοι ή έχετε δεύτερη κατοικία στο Δήμο μας, να απογραφείτε στο Δήμο Σιτίας, ώστε να συμβάλλουμε όλοι στην ανάπτυξη του Δήμου την επόμενη δεκαετία. Αγαπούμε τον τόπο μας, απογραφούμαστε στο Δήμο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι συνδημότες θα δείξουν την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που έχουν δείξει και άλλες φορές και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απογραφούν στο Δήμο Σιτίας. Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία δεν διασταυρώνονται, ακριβώς, δεν έχουν σχέση με... Υπάρχει, θεωρώ ότι τα όσα λέγονται και τα όσα ακούγονται είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες διαδικασίες που γίνονται εκ μέρους του Δημοσίου ή και εκ μέρους των διαφορών υπηρεσιών έχουν να κάνουν με το πώς θα υπάρξουν κάποια στοιχεία εμπλοκημένων της απογραφής που θα βελτιώσουν κάποιους δείχτες, να υπάρχουν κάποια δεδομένα για να μπορούν και οι υπηρεσίες να συντονιστούν καλύτερα. Τα στοιχεία, όπως την άκουσα εμπιστευτικά, θεωρώ εξάλλου ότι τα δεδομένα και αυτά που ζητούν είναι κάτι τα οποία είναι γνωστά σε όλους. Δηλαδή, μην μπαίνουμε σε διαδικασία πάλι κυνήγι μαγισσών και σε μια σκέψη η οποία, αν μη τι άλλο, δεν ταιριάζει, θεωρώ, ούτε με το τι ό,τι συμβαίνει, αλλά ούτε και με το πολιτισμό που πρέπει να δείχνουμε και την υπευθυνότητα σε τέτοια θέματα τα οποία είναι άκρο σοβαρά. Έχει αυτό.